Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στη κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Τι γκολάρα έβαλε! Και ναι, ήδη το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Και πάλι αυτός, σαν αγωνικό της μυρίζεται αυτές τις φάσεις. Και ειδικά σε τέτοιες στιγμές δεν αφήνει καμία ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Γκολ από τόσο μακριά, μπράβο του, του βγάζουμε το καπέλο. Πάντως, μόνο αυτός μπορούσε. Είναι καθαρό φάουλ. De Bruyne, Mbappé. Τον πέρασε για πλάκα. Mbappé! Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Νομίζω ότι σκέφτεται ποια γωνία να διαλέξει. Αυτή είναι μια τρομερή ευκαιρία για να αυξήσουν το προβάδισμα τους. Αυτή κι αν είναι καλή πάσα. Και να η ευκαιρία για την αντεπίθεση. Απ' τη μία άκρη στην άλλη. Τα βρήκε μπαστούνια σε αυτή τη φάση. Σωστή ανάγνωση, την έκανε δικιά του. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Ρούμπεν Δίας. De Bruyne. Ωου, καλό διάβασμα της φάσης. Τον βοήθησε όμως και ο αντίπαλος. Φάνηκε τι θα έκανε. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Νεϊμάρ κινείται από τα αριστερά με αξιώσεις. Δοκιμάζει σούτ. Βαρέλα. Νεϊμάρ, η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Θα κάνει την παλιά. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Εμπαπέ, Βίργκιλ Βαν Ντάικ, με λίγη επίδειξη δύναμης εδώ. Καταφέρνει να πάρει τελικά την μπάλα. Και καταφέρνει να την κόψει. Ναι, πήγε έγκαιρα στην μπάλα. Σάλαχ. Ερναντέζ. Ωραία κίνηση. Την πήρε. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Ωραίο σουτ. Το πέτυχε. Έχουμε ισοπαλία και απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι. Ελπίζω με αυτό να δούμε επιθετικό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δεύτερα. Βλέπουμε τι είναι ικανοί να κάνουν. Η αποθέωση του ποδοσφαίρου αντεπιθέσεων. Μόλις ανέκτησαν την κατοχή, κινήθηκαν με μεγάλη ακρίβεια και βρήκε ο ένας τον άλλο με κλειστά μάτια. Πιστεύω καμία άμυνα στον κόσμο δεν μπορούσε να κάνει κάτι εδώ. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Ναι, είναι μια πολύ δυνατή αναμέτρηση με δύο πολύ καλές ομάδες και πολύ ταλέντο. Δοκιμάζει το σουτ. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Μοχάμεντ Σάλαχ.
Ου, καλό διάβασμα της φάσης. Τον βοήθησε όμως και ο αντίπαλος. Φάνηκε τι θα έκανε. Βαρέλα. Δεν θα τα καταφέρει εδώ. Μπερδεύτηκε μάλλον. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Πολύ καλή κίνηση. Όπως ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολο να σκοράρεις με την πλάτη προς το τέρμα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Ο Σκόουλς με την μπάλα. Σάλα και την κλωτσάει. Φόντεν. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος, νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Καλή παλιά. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Μοχάμεντ σκενάει κεφαλιά. There will be one minute at a time. Έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία του παιχνιδιού. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τραξίματα. Έχει γίνει φάουλ. Σωστή είναι η απόφαση. Νομίζω πως κατάλαβε ότι δεν θα τη γλιτώσει. Είναι κίτρινη κάρτα. Σφύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Για όσους δεν είδαν το παιχνίδι ως τώρα, να πούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει φάσεις, έχει γκολ και την αγωνία μοιρασμένη στα δύο στρατόπεδα με το σκορ στο 1-1. Η αντίπαλη ομάδα πίεσε πολύ για την ισοφάριση και τελικά δικαιώθηκε. Όλα είναι ανοιχτά εν ώψη του δεύτερου μέρους. Έχουμε ισοπαλία μέχρι στιγμής. Το σκορ είναι 1-1. Η Ελλάδα κάνει τη σέντρα του δεύτερου ημιχρόνου. Κίμι. Σωστή ανάγνωση, την έκανε δικιά του. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Θα περάσει εύκολα το εμπόδιο του. Η Ελλάδα... Βλέπω ότι άρχισε να πιέζει ψηλά. Πώς τη βλέπεις αυτή την τακτική, Γιώργο? Είναι πολύ δημοφιλής τακτική πλέον. Μπορεί να σου δώσει πολλά. Αλλά είναι και πολύ απαιτητική. Χρειάζεσαι και αντοχή και πειθαρχία. Στοιχεία πάντως που τα έχουν, σίγουρα τους θα έχει εφησίσει ο προπονητής τους. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Σάλα. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Εμπαπέ. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Και ανακτούν και πάλι την μπάλα. Σκόουλς. Ωραία κίνηση. Την πήρε. Τον βοήθησε όμως και ο αντίπαλος. Φάνηκε τι θα έκανε.
θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Επιδέξια κίνηση, μπράβο. Ωου, καλό διάβασμα της φάσης. Ναι, βγήκε έγκαιρα στην μπάλα. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Η μπάλα στον Ντεμπράινε. Ευκαιρία να τη δώσει στο πιάτο. Αλλά όχι. Όχι, δεν δούλεψε. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Και η μπάλα είναι γκολ. Ωραία ενέργεια για την Ελλάδα. Μπράβο τους. Τελικά κατάφεραν και το τούμπαραν το παιχνίδι. Τους έκαναν δώρο. Και φυσικά οι άλλοι δεν το αρνήθηκαν. Ο Εμπαπέ εκμεταλλεύτηκε σαν αρπακτικό την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Τους αξίζουν όλα τα μπράβο για τη μεγάλη ανατροπή. Είναι φάουλ αυτό, πεντακάθαρο. Γρήγορη εκτέλεση. Βίργκιν Βαν Ντάικ επεμβαίνει αποφασιστικά και... Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Να τι πρέπει να κάνουν στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Η προσέγγιση τους στο παιχνίδι έχει γίνει σαφώς πιο επιθετική. Ναι, αλλά θα πρέπει και να το υποστηρίξουν αυτό. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Όπα, τον θα επιχειρήσει ένα σουτ. Φοβερή ενέργεια. Λίγο έλειψε για τον γκολ. Και επιλέγουν την εκτέλεση με κοντινή πάσα. Η σέντρα έχει στόχο, το δεύτερο δοκάρι. Σουτάρει με δύναμη. Είναι γκολ, ναι. Αν δεν συμβεί πια κάτι απρόοπτο στα λεπτά που υπολείπονται, το μάτς είναι δικό τους. Έχω την εντύπωση ότι ένας αμυντικός κάλυπτε το οπτικό πεδίο του τραυματοφύλακα. Και γι' αυτό μάλλον δεν μπόρεσε να αντιδράσει. The goal scorer for Greece after 75 minutes is number 18, Sadio Mane. Στα δύο τέρματα πλέον η διαφορά. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Η ομάδα καλά ξεντυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Είναι επί... Εμπαπέ! Ω, στο κάθε το δοκάρι μπάλα. Και τροφοδοτεί προς τα μπροστά. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Εμπαπέ! Ευκαιρία ο Εμπαπέ! Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές, αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Ξεκινάει η κόντρα. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Εμπαπέ. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Καλή προσπάθεια εδώ, αν έβρισκε και τον συμπαίκτη του, θα ήταν ακόμα καλύτερη. Η Ελλάδα... Εδώ μπορούσε να δείξει περισσότερη υπομονή, αλλά και προσοχή. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το σφύρι...